Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, Ελλάδα είμαι. Α, Ελλάδα είστε. Α, εντάξει, οκ. Okay. Όχι, Ελλάδα είμαι. Εντάξει, οκ. Okay. Πάλι καλά. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκε, επειδή δεν ξέρω πειράζει. μερικά πράγματα. Τέλος πάντων, πάση Ναι. περιπτώσει, τι ήθελα να πω, είναι να σχολιάσουμε λιγάκι κάποιες αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι κατάπτυστες, για να καταλάβετε τι έχει γίνει. Αποφάσισαν δικαστές, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από ιατρική, είναι άσχετοι, είναι επίπεδου αγράμματου στην ιατρική, το τι θα κάνει ο καθένας και μάλιστα υποχρεωτικά, σε ιατρικό επίπεδο. Και αυτό που κάνανε, γιατί το λέω εν συντομία, Ναι. είναι ότι πήρανε δεδομένα, ως δεδομένα σωστές, τις απόψεις που λέει το καθεστώς, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο, και τις θεωρήσανε δεδομένα σωστές. Δηλαδή, έχεις μια αντίθεση με το κράτος και ο δικαστής που κρίνει την αντίθεση θεωρεί τον ένα από τους δύο αντιδίκους ως δεδομένα σωστό. Πώς σας φαίνεται? Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Μιλάμε για άθλιους. Μιλάμε για άθλιους. Οι μόνοι που εκφράζουν σωστές απόψεις είναι η μειοψηφούσα άποψη, που λέει ακριβώς αυτό που έπρεπε να έχει γίνει. Η οποία μειοψηφούσα άποψη, αυτοί που την εξέφραζαν, έπρεπε να αρνηθούν να υπογράψουν την απόφαση. Αναφέρεσαι Όπως τώρα έκαναν να το πάρουμε οι λίγο. αείμνηστοι Πολυζωίδης και Ναι, Τερτσέτης, να το με τη δίκη του πάρουμε. Κολοκοτρώνη. Κύριε Καριστινέ, αναφέρεστε τώρα στις αποφάσεις του ΣΤΕ για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Ναι, είναι άθλιες. Πριν να πάμε εκεί, θέλω λίγο το σχόλιο σας για τη δικαστική απόφαση 8 μήνες φυλάκισης του πατρός Αναστάση που τον ακούσατε πριν από λίγη ώρα που μιλούσε ο ιερέας. Εκεί είναι άλλο ένα κομμάτι πάλι της δικαιοσύνης, η οποία πάλι θεωρεί δεδομένες ως θέσφατο τις απόψεις των ειδικών της από εκεί μεριάς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχήν να προσδιορίσουμε ορισμένα πράγματα σχετικά με τους δικαστές. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που κάνουν οι δικαστές γενικώ σε δουλειά τους, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω αυτό, δεν ήταν, ούτε είναι, ούτε θα γίνει ποτέ λειτουργήμα. Αυτό το παραμύθι να σταματήσουν για αυτήν την καραμέλα, τι λένε. Λειτουργήμα δεν ήταν ποτέ και δεν είναι καν επάγγελμα. Αυτό που κάνουν λοιπόν δεν είναι τίποτε παραπάνω από την επιβολή της ομής κρατικής βίας μέσω μαζικής εξαπάτησης του λαού με χρήση νομιμοφάνειας. Αυτό κάνουνε. Δηλαδή εξαπατούν τον κόσμο με το να κάνουνε το κρέας, να βαφτίζουν το κρέας ψάρι, το ξύδι λάδι και τη νύχτα μέρα. Αυτό κάνουνε. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ήταν ούτε είναι ούτε θα γίνει ποτέ λειτουργήμα, ούτε καν επάγγελμα δεν είναι. Να θυμίσω ότι και τον Χριστό δικαστές τον δίκασαν. Να θυμίσω ότι και αυτή την κοπέλα στην Περσία, στο Ιράν, Ναι. με τα μαλλιά, δικαστές τη δίκασαν. Να θυμίσω ότι τον Βαγόρα Παλιγακαρίδη δικαστές τον δίκασαν στην Κύπρο. Και Βασιλή Όλα, όλοι αυτοί λοιπόν οι και δήμοι, Βασιλής γιατί δεν του περί έδωσαν δημίων χάρη. πρόκειται, σε καμία περίπτωση δεν επετελούν λειτουργήμα. Ναι. Εντάξει, για να τους βάλουμε λίγο στη θέση τους. Και δεν είναι τίποτε παραπάνω από φιλόλογοι και μάλιστα της κακιάς ώρας. Μάλιστα. Τώρα, Λοιπόν, από πότε αυτοί δεν ξέρανε στο σχολείο, επειδή του ζήσαμε εμεί, αυτοί είχαν πρόβλημα να καταλάβουν μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία. Από βιολογία, γιατί εδώ το θέμα είναι ιατρικό. Από βιολογία, ένα βοσκό, ένα αλιεύς, ένα γεωργό καταλαβαίνει περισσότερα από αυτού. Γιατί τη ζει. Γιατί ζει τη βιολογία μέσα στο ίδιο το επάγγελμα. Αυτή τη σχέση έχουν με αυτό. Αυτοί λοιπόν πήραν δεδομένα αυτά που λέει το κράτο και τα οποία είναι τελείω ατεκμηριώτα. Εν τω μεταξύ, παίζουν με τι λέξει. Γιατί λέει, επειδή είναι, λέει ειδικού σκοπού, ειδικού σκοπού τι σημαίνει, είναι υποαίρεση, είναι προσωρινή. Και λέει, δεν είναι, λέει, πειραματικά, μα αυτό σημαίνει υποαίρεση. Αυτό σημαίνει υποαίρεση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταδικάζουν κόσμο με το έτσι θέλω. Με το έτσι θέλω. Βγαίνει ένα κράτος, βγάζει ένα νόμο, αυτοί δεν ασχολούνται καθόλου με τις παλαβομάρες αυτού του νόμου και απλά εφαρμόζουν αυτό το νόμο. Αυτό το πράγμα λέγεται δικαιό. Δεν έχει καμία σχέση με δίκαιο. Δίκαιο θα ήταν αν μπορούσε ο δικαστής να εκφράσει τη γνώμη του. Δεν την εκφράζουν όμως, και όχι μόνο δεν την εκφράζουν, αλλά συνεννούν κιόλας. Σε λίγο, όποιος θα βγάλουν αυτή νόμο, γιατί έτσι κάνουν όλες οι δικτατορίες, το έχουμε πει πολύ καιρό πριν, ότι εδώ πρόκειται για νεοναζιστική δικτατορία. Δεν πρόκειται για ούτε. Δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία αυτό το πράγμα. Δεν είχε ποτέ δηλαδή για την ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο, αυτοί θα βγάζουν αποφάσεις όπως βγάζει ο Ερντογάν. Δεν έχει καμία διαφορά από τον Ερντογάν. Όπου όποιο προσβάλλει τον πρόεδρο πηγαίνει φυλακή, όποιο λέει τα αντίθετα από αυτά που λέει ο πρόεδρο θα πηγαίνει φυλακή κλπ.
Θα μπει ο μισός κόσμος φυλακή επειδή έτσι αποφασίζει το κράτος. Οι νόμοι δεν είχαν ποτέ καμία σχέση ούτε με αντικειμενικότητα, ούτε με επιστήμη, ούτε είναι επιστήμη αυτό το πράγμα. Είναι αυθαίρετα ανθρώπινα κατασκευάσματα και γράφουν ό,τι θέλουν. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα βάζουν φυλακή οποιονδήποτε δεν δέχεται αυτά που λέει το κράτος. Και να πω ένα από αυτά που λέει εδώ, επειδή διάβασα τις άθλιες αποφάσεις. Είναι αθλιότατες, δηλαδή δεν ξέρω τι να πρωτοχτυπήσω. Μιλάμε να γράφουν μέσα για την κοινωνική αλληλεγγύη, που είναι προσωπικό, είναι ό,τι θες εσύ κάνεις. Δηλαδή επιβάλλει, αποφασίζει και επιβάλλει το κράτος το πώς εσύ θα εκδηλώσεις κοινωνική αλληλεγγύη έτσι όπως θέλει το κράτος και σε τιμωρεί αν δεν το κάνεις έτσι όπως λέει το κράτος. Την κοινωνική αλληλεγγύη που είναι προσφορά δική μου, δηλαδή σαν να σου λέει υποχρεωτικά, ας πούμε, θα βοηθήσεις τον τάδε. Και μάλιστα ρισκάροντας την ίδια σου τη ζωή. Γιατί έτσι λέω εγώ. Και βγαίνουν δικαστές και το περνάνε αυτός υποχρέωση. Ως διεντολή του κράτους και μάλιστα επί ποινή, ποιο, το να ρισκάρω εγώ τη ζωή μου. Δηλαδή εδώ ποινικοποιεί το φόβος, έτσι. Είναι τόσο άθλοι, ποινικοποιούν το φόβο. Και τι, με κάτι που είναι, έχει προσωρινή άδεια, να μην συζητήσω πως την πήρε και που ακόμα συλλέγουν στοιχεία. Λέει μέσα σε ένα σκεπτικό των μειοψηφούντων, και είναι πάρα πολύ σωστό, ότι ναι, μεν μπορεί να έχουν πάρει άδεια, λέει, προσωρινή κτλ. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα του κράτους να επιβάλλει υποχρεωτικότητα. Πολύ λογικό. Βέβαια, αφού είναι προσωρινό, με ποιο τρόπο επιβάλλεις υποχρεωτικότητα σε κάτι που είναι προσωρινό. Και μάλιστα τιμωρείς και όλα στον κόσμο. Εδώ τώρα ο πάτερ τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε γιατί δεν έκανε αυτό που λέει το κράτος με το έτσι θέλω. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Καριστίνα. Τις τελευταίες ημέρες έχω προσπαθήσει να κάνω ένα κύκλο συνεντεύξεων με γιατρούς, αυτούς οι οποίοι ενημέρωναν κατά κύριο λόγο τους Έλληνες πολίτες μέσα από τις συνεντεύξεις τους. Πολλές, πάρα πολλές συνεντεύξεις, χιλιάδες ώρες τηλεοπτικές. Ξέρετε, καταλάβατε για ποιους ομιλώ. Και ενδεχομένως να έχετε ακούσει κι εσείς κάποιες από τις απαντήσεις που μου έδωσαν. Καλύπτεστε από τις απαντήσεις τις οποίες έχουμε πάρει. Και ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Σας ρωτάω τώρα, λέγανε για τους δικαστές. Οι οποίοι θεωρούν δεδομένοι ότι αυτή η άποψη είναι η σωστή. Οι δικαστές οι οποίοι πήραν αυτές τις αποφάσεις δεν θα έπρεπε να θέσουν τα ερωτήματα αυτά που προσπάθησα να θέσω εγώ σε αυτούς τους γιατρούς και να εκτιμήσουν αν οι απαντήσεις που δίνουν τους καλύπτουν ή όχι. Μα εδώ φαίνεται καθαρά. Φαίνεται καθαρά η αλητεία που κάνουν οι δικαστές. Περί αλητείας πρόκειται. Πρόκειται περί εγκλημάτων. Αυτοί πρέπει να περάσουν πρώτοι από όλους πριν τους πολιτικούς δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πρόκειται για εγκληματίες, πρόκειται για συμμορίες εγκληματιών, δικαστών και εισαγγελέων. Λοιπόν, εδώ έχουν αποκλείσει κάθε αντίθετη άποψη. Μου παίρνουν μέσα στις αποφάσεις και μου γράφουν για αυτήν την επιτροπή βιοειθικής, την οποία τη συνέστησε με το έτσι θέλω το καθεστώς. Έβαλε όποιος ήθελε, χωρίς κανένα κριτήριο και χωρίς κανένα αντίλογο, δηλαδή τους δικούς του, τα κομματόσκυλα. Τους προσκυνημένους. Για να το λέμε έτσι ομά. Λοιπόν, και με το έτσι θέλω αυτοί παίρνουν δεδομένα τα πορίσματα τα οποία τα μνημονεύουν στις αποφάσεις και τα οποία είναι άθλια αυτά που λένε. Είναι άθλια. Εδώ θα πω κάτι για να το τονίσω, γιατί το λέει αυτό στις 1684, είναι αυτή για τους γιατρούς, για τους υγειονομικούς. Mm-hmm. Το διαβάζω όπως το γράφουν οι μειοψηφούντες, όπου οι πλειοψηφούντες δεν λένε κουβέντα γι' αυτό. Και εδώ φαίνεται η αθλειότητα, η δολιότητά τους και ουσιαστικά η αλητεία που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση. Το διαβάζω όπως το έχει μέσα. Η απόφαση λέει, σημειώνεται δε ότι παρά την αποστολή των από 7-9-21, 16-9-21 και 30-9-21 υπομνηστικών εγγράφων προς την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με τα οποία τη ζητήθηκε να γνωρίσει εγγράφος στο δικαστήριο, μεταξύ άλλων, ποιες είναι οι τυχόν παρενέργειες από τα οσάνο εμβόλια και σε τι ποσοστό ανέρχονται αυτές επί του συνόλου των εμβολιασμών, τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο, δεν προκύπτει ότι υπήρξε απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Τρεις επιστολές ζητήσανε να τους δώσουν στοιχεία. Το άθλιο τυραννικό καθεστώς νεοναζιστικού τύπου δεν τους απάντησε και αυτοί βγάλαν πόρισμα υπέρ του κράτους. Πώς σας φαίνεται? Στημένο. Κατά τα άλλα γράφουν πιο πριν οι άθλοι, στημένο, οι πλειοψηφούντες, ότι είναι ασφαλή τα εμβόλια. Αυτό γράφουν και ότι εν πάση περιπτώσει λένε πιο πολλά τα ωφέλη. Δηλαδή, ποια είναι τα ωφέλη? Τα ωφέλη πρώτα απ' όλα από τις ζημίες. Θα πρέπει τις ζημίες να τις συνεκτιμήσεις και σε βάθος χρόνου. Εμείς εδώ, κύριε, όχι άμεσα το τι έγινε. Εδώ, κύριε Καριστινέ, αυτά τα θέματα, ειδικά για την άρνηση του Υπουργείου Υγείας να στείλει ενημέρωση στο ΣΤΕ
τριπλή άρνηση, έτσι, όχι μία. Τριπλή άρνηση. Αλλά παρόλα αυτά το ΣΤΕ πήρε την απόφαση, την συγκεκριμένη που πήρε, το φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή. Από την ναι. πρώτη στιγμή που το ανακαλύψαμε. Αλλά δεν έχει ανοίξει ρουθούν. Τίποτα. Τίποτα. Αυτοί οι δικαστές πρέπει να πάνε φυλακή για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να ψαχτεί υπόθεση. Από πού τους κρατάνε, για να γράψεις τέτοια, να κάνεις τέτοιες αθλειότητες, από κάπου σε κρατάνε. Και το από πού σε κρατάνε, από πού μπορεί να σε κρατάνε, μια ιδέα που να πάρουμε από αυτό που έγινε τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, με έναν υψηλό βαθμό εκεί πέρα, έναν πίσω γλέντι και το ναι. τι γινόταν με ναρκωτικά. Ναι. Αυτού του επίπεδου είναι, έτσι. Να ξέρουμε. Μην τους έχετε σε καμία εκτίμηση και σεβασμό και υπόλοιψη. Αυτού του επίπεδου είναι. Γιατί αυτούς προωθούν. Και τους προωθούν βάσει του αθλίου άρθρου 90 συντάγματος. Όπου η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση, αποφασίζει και βάζει στα νότατα δικαστήρια αυτούς που θέλει. Αυτό είναι ο ορισμός της απόλυτης εξάρτησης και διασύνδεσης με την εκτελεστική εξουσία. Δεν έχει καμία σχέση, ξεχάστε οτιδήποτε σχετικά με ανεξαρτησία δικαστικής εξουσίας. Και όχι δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη είναι έννοια. Όπως και η ιατρική είναι έννοια. Εγώ δεν είμαι ιατρική. Έτσι και αυτή λοιπόν δεν είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι έννοια, αρχή, επινόηση, αξία. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν ταυτίζονται. Ταυτίζονται εαυτό τους με την έννοια γιατί. Και την αξία γιατί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να επιβάλλουν το ζόρι στον κόσμο να το σέβεται. Εγώ σέβομαι την έννοια της δικαιοσύνης, αλλά όχι αυτούς. Γιατί αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά βιαστές και εκτελεστές αυτής. Τίποτε παραπάνω. Τρεις επιστολές στείλανε να τους ενημερώσουν για αυτά, δεν τους απαντήσαν καν και αυτό για αυτούς δεν τρέχει τίποτα. Είναι αυτό που λέω, ότι ουσιαστικά οι δικαστές δεν είναι τίποτε παραπάνω από το μακρύ χέρι του εκάστοτε καθεστώτος να επιβάλλει την ομή βία και απλά αυτοί δίνουν νομιμοφάνεια σε αυτό. Δηλαδή να παραστήσουν στον κόσμο ότι είναι νόμιμη η παρανομία κύριε του κράτους. Σας ακούω τόση ώρα να μιλάτε, να θέτετε... Να θέτετε επιχειρήματα και νομικά, αλλά φαντάζομαι έχετε και ιατρικά. Δεν το έχουμε πάει στο ιατρικό σήμερα. Δεν θα με συζητήσουν τώρα για ιατρικά. Όχι, όχι, όχι. Απλά αυτό που σκέφτομαι. Εδώ γράφουν, είναι, αυτό που σκέφτομαι... μέσα, οι άθλοι γράφουν μέσα ότι το εμβόλιο αυτό αποτρέπει τη μετάδοση του ιού. Αυτό είναι παραμύθι. Και το επικυροποιημένο το λένε. Το λένε αποκλείεται. Το λένε για το επικυροποιημένο τώρα αυτό. Το λένε για το επικυροποιημένο τώρα το λένε. Δεν υπάρχει προσέξτε, δεν υπάρχει αυτό. Καταρχήν άλλη αθλειότητα. Λέει, μέχρι τώρα λέει στοιχεία στη φύση. Και στην ιατρική δεν μπορείς να αποδείξεις και το μαύρο και το άσπρο. Το ένα από τα δύο ήταν από την αρχή λάθος. Άρα λοιπόν υπάρχει μαγείρεμα στοιχείων. Και πώς το λένε αυτό, όταν τους ζητήσανε για τις παρενέργειες και μεταξύ άλλων, ζητήσαν πολλά και άλλα στοιχεία. Και δεν τους τα δίνεις. Και δεν τους τα δίνεις. Και πριν τι, τις δηλώσεις της Επιτροπής Βιοειθικής ή της Επιτροπής Εμβολιασμού κτλ. Που είναι δικές τους και είναι δικά τους όλα τα πρόσωπα, βάλα αυτούς που θέλουν αυτοί. Και όταν έχεις αποκλείσει όλους τους αντίθετους, γιατί σε αυτές τις επιτροπές έπρεπε να πούνε και ποιοι άλλοι έχετε αντιρρήσει, φέρετε τις αντιρρησίες να λένε και αυτή την άποψή τους, γιατί εδώ πέρα έτσι πρέπει να γίνει. Αυτοί τι κάνανε, βάλανε μόνο τους συμφωνούντες και τους προσκυνημένους, τίποτα άλλο, δεν βάλανε κανέναν άλλον. Μάλιστα. Και να ξέρετε ότι βγήκε τελευταία η μία υπόθεση μετά την άλλη από τεράστια σκάνδαλα πολλών εκατομμυρίων που γίνονται, τα βάζουν όλα στα ράφια. Όλα στα αρχεία, το προσέξατε αυτό. Αυτό είναι λοιπόν, άλλο θέμα. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, εγώ αυτό που θέλω να πω, κύριε Καριστίνε, είναι ναι. ότι σας ακούω αυτό που έλεγα πριν, αυτό που προσπάθησα να πω πριν, ότι επιχειρηματολογείται τόση ώρα και με νομικούς όρους, αλλά και με τους ιατρικούς όρους. Και αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο αποφεύγουν, όπως ο διάβολος στο λιβάνι, αποφεύγουν τον επιστημονικό διάλογο, τον ανοιχτό επιστημονικό διάλογο. Δηλαδή, εδώ δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογραφικής φύσεως. Θα απαντήσουν σε, ιατρική επιχειρηματολογία. Πώς θα απαντήσουν όταν έχουν αλλάξει την ιατρική μέσα σε δύο χρόνια χωρίς την παραμικρή έρευνα. Αναρωτιέμαι και καταλαβαίνω για ποιο λόγο αποφεύγουν το διάλογο. Εδώ αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία στο ΣΤΕ. Ξαναδεδίω τη ημερομηνία των επιστολών. 7-9, 16-9 και 39 του 21. Μέσα. Δεν τους απαντήσαν καν. Ποτέ, ναι, τρεις φορές. Να πω κάτι. Κάτι αντίστοιχο έγινε στην Αμερική, στη Λουιζιάννα, και όχι μόνο εκεί, και αλλού, όπου εκεί 14 πολιτείες προσέφηκαν κατά του αντίστοιχου διατάγματος του Biden, ναι. και απορρίφθηκε το διάταγμα του Biden και για τους τέσσερις λόγους. Ο ένας από τους τέσσερις, ξέρεις ποιος ήταν, Στέφανε, ήταν διότι το κράτος δεν έδωσε κανένα στοιχείο περί της ασφάλειας και περί των παρενεργειών των εμβολίων. Το ίδιο ακριβώς δηλαδή. Δηλαδή για τον ίδιο λόγο που στη Λουιζιάννα απορρίφθηκε το διάταγμα του Biden. Εμείς το κάναμε και γαργάρα. Και αυτό και από το Supreme Court. Εμείς στην το Ελλάδα γαργάρα. Το εγκρίνανε. Γαργάρα, ναι, γαργάρα. Μιλάμε για τέτοιους άθλιους δικαστές. Κύριε Καριστίνε. Μιλάμε για συμμορίες αυτή τη στιγμή εγκληματιών.
Κύριε Καριστινέ, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα.